Χωρίς ευρώ θα περάσουν Χριστούγεννα πολλοί αγρότες και στην Κρήτη, αφού κατά την πολυαναμενόμενη δεύτερη δόση των επιδοτήσεων διαπιστώθηκαν κραυγαλαία λάθη στην καταβολή των χρημάτων με περικοπές τα ποσά, ενώ πολλοί ήταν οι αγρότες που αντίκρισαν μέχρι και μηδενικούς λογαριασμούς. Ήταν απικιανής, ήταν αφής. Για πείτε μας. Ήταν κατάσταση, είναι τα καθάρματα που να τα πείτε αυτά. Μας επέζουν, έχουν κόψει λέει πολλά από τις επιδοτήσεις. Τα ξέρουμε τι θα μας δώσουν και αν τα έχουν βάλει. Τα μαϊμούνια. Κουτσουρεμένα, όπως πάντα. Το πρωί. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δύσκολα είναι, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, περιμένουμε. Πολλή ώρα τώρα? Καμιά ώρα, μια μισή. Έγινε ένας παζουρισμός χτες, όπως και κάθε χρόνο, έτσι ακριβώς όπως τα είπατε κυρία Βουγγεράκη. Είναι ένας παζουρισμός χτες. Το παλεύαμε μέχρι να φτάσουμε μέχρι και την τελευταία μέρα. Να φτάσουμε στην ημιαργία, γι' αυτό σας λέω ακριβώς όπως είπατε. Να βάλουμε τους ανθρώπους χτες να τρέξουν το πρωί στις τράπεζες. Γιατί ξέρετε, γιορτινές μέρες είναι. Ο καθένας ήθελε να καλύψει κάποια τρύπα που είχε αφήσει ανοιχτή, ένα σωρό υποχρεώσεις. Όπως ο κύριος Μανώλης, ο οποίος πήγε στην τράπεζα από πολύ νωρίς και μετά από πολύ ωραία αναμονή, διαπίστωσε πως αντί για 7.200 ευρώ που δικαιούται, στο λογαριασμό του είχαν πιστωθεί μόνο 7,20 ευρώ για να κάνει Χριστούγεννα. Πήγα και μπήκανε 7 ευρώ. 7,5 ευρώ και κάνει να πάρω 7.000 ευρώ. 7,5 ευρώ για να βγάλετε Χριστούγεννα δηλαδή. Να το βιάριο δείξε το χάβο. Σας εξηγήσανε για ποιο λόγο είναι αυτό? Έχω πάει 3 φορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και 3 φορές στην Ένωση. Και με κοροϊδεύουνε. Πώς θα κάνω εγώ Χριστούγεννα πάει? Με 2 άνεργους. Μπορείς να μου πεις? Κάνε λέει κρατήσεις αρκετές. Κάνε, ναι. Και εγώ ήδη 5 μέρες το βιλιάριο έχουν κάνει κρατήσεις. Η καθυστέρηση της καταβολής των χρημάτων από τη μία και τα τραγικά λάθη των αρμοδίων από την άλλη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, προκαλώντας την οργή των αγροτών. Από τη στιγμή μάλιστα που και επίσημα 3 στους 10 δικαιούχους αντίκρισαν περικοπές χωρίς εξήγηση. Δεν τα βάλανε εμένα. Δεν σας τα βάλανε για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Τα πρώτα, τα μισά τα πήρα. Τα δεύτερα δεν τα βάλανε. Ναι. Δεν ξέρω τι άντα. Μέρες τώρα αυτές θα μπουν τα χρήματα. Πώς θα πότε θα κάνω? Κόσμος θα περάσει τώρα τις μέρες που είναι να ψωνίσει, να δώσει κάτι στα γονάκια του, στα παιδιά του. Τελικά δεν είχαν μπει τα χρήματα. Όπως είχαν υποσχεθεί προχτές το πρωί και ο κ. Κουκουλόπουλος και έλεγε και η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαύρα θα είναι τώρα τα Χριστούγεννα για πολλούς αγρότες, οι οποίοι όμως περιμένουν την άμεση διόρθωση και αποκατάσταση των λαθών την προσεχή Τρίτη, όπως υποσχέθηκε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο σε συνάντηση που είχε με τοπικούς βουλευτές και αγροτοσυνδικαλιστές. Νεότερα είναι ότι μετά από παρεμβάσεις που κάναμε μέχρι βρυσίματα, είχαμε με τα γραφεία των Υπουργών από χθες το βράδυ έως και σήμερα, μας διαβεβαίωσαν ότι την Τρίτη, το αργότερο την Τρίτη, θα είναι στα διάρκεια των παραγωγών.